πληθείς τη συμμετοχή σοβαρότατα τα ζητήματα της ημερησίας διατάξεως, κυρίες και κύριοι, και σας καλωσορίζω όσους προέρχεστε από τη Γερμανία, που σας φοβούμε για την μεθοδικότητά σας και την αυστηρότητά σας, αλλά και που αποτελεί εν προκειμένου και μόνο εγγύηση ότι από αυτές τις συσκέψεις, παρόμοιες των οποίων στα 32 χρόνια του δημόσιου βίου μου, πότε απάνω, πότε κάτω, αλλά μέσα στο παιχνίδι πάντα, βαρέθηκα να παρακολουθώ, γιατί εξυγκλούντο οι συσκέψεις αυτές σε ακαδημαϊκού τύπου διαπιστώσεις ή αδύνατον να γίνουν πράξη για λόγους οργανωτικής αδυναμίας είτε του ελληνικού κράτους είτε των ιδιωτών συμπεριλαμβανομένης και της ενώσεως είτε εξ άλλων παραγόντων. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και φαίνεται ότι θα γίνει και πρέπει να γίνει μέσα στις γνωστές πανάθλιες οικονομικές συνθήκες που περνάει η χώρα, οι οποίες πρωτίστως, κατά τη γνώμη μου, είναι απότοκες γεννήματα μιας ηθικής κρίσης επί μακρά σειρά ετών, γιατί άμα χαλάς το μυαλό τα επιτρέπει όλα, και πολιτικής δειλίας αυτών που κυβερνούσαν εδώ, μαζί με την υποκρισία και την ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των συνεταίρων της με την αλληλεγγύη την ευρωπαϊκή που προβλέπουν οι συμβάσεις, είμαι βέβαιος, λέγω, ότι εξαιτίας, θα το πω, της συμμετοχής της γερμανικής πλευράς, επιτέλους αυτό το προϊόν του τόπου τούτο, του εθνικού προϊόντος κάποτε της χώρας, που ήταν η σταφίδα, ο καπνός και το λάδι, θα βοηθήσει η σύσκεψη ώστε κάτι να πιάσει να κινείται. Και το έχουμε ανάγκη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Δεν είμαι άλλωστε αρμόδιος. Ως βουλευτής επί 15 χρόνια στο παρελθόν, έως ότου τους έπεσε βαρύς, φαίνεται, στο στομάχι μου λίγη και με διέγραψε κιόλας και από το Πασό και δεν ξανακατώθηκα στην πολιτική από το 1996, ενώ την κεντρική, ως νομάρχης των τριών νησιών, Πρέσβου, Λίμνου, Αγίου Ευστρατείου, προσπάθησα όπου πήγα στο εξωτερικό και με διοργανώσεις εδώ, ημερίδων, γευσηγνωσίας, λεσβιακής διατροφής, συνεργασίες με εφημερίδες, συμμετοχή της νομαρχίας σε οργανώσεις δευτεροβάθμιες που εκπροσωπούσαν την Ελλάδα στο εξωτερικό, μέχρι κάποτε αγοράσαμε λάδι εμείς η νομαρχία, γιατί τα λέμε όλα, εγώ πάντως ναι, δεν μας έδωσε κανένας από τους ελαιοπαραγωγούς μηδί της ενώσεως συνεταιρισμών συμπεριλαμβανομένης, τους τυποποιητές, να δώσουμε στα ξενοδοχεία μικρά μπουκαλάκια, για παράδειγμα, με μια αναγραφή των ιδιωτήτων στους επισκέπτες των ξενοδοχείων, τι είναι αυτό το πράγμα, ώστε να μπορούν να το αναζητήσουν φεύγοντας στις πατρίδες τους. 1.000.000 δραχμές αγοράσαμε τότε εμείς η νομαρχία και μόνοι μας ασκήσαμε αυτή την προσπάθεια. Αργότερα η νομαρχία επιχείρησε να κερδίσει την εσωτερική αγορά
αν δίναμε ένα βραβείο στους εστιατόρες ότι σε αυτά τα μαγαζιά που τρώτε το λάδι είναι ελαιόλαδο. Μία αιτιολόγηση της καθυστερήσεώς μου. Να προσέλθω και να σας απευθύνω τούτο το χαιρετισμό. Ήρθα χθες τη νύχτα από την Αθήνα για μια σειρά προβλημάτων με την κατάργηση των ΔΟΗ των εφοριών στα νησιά Δήμαρχη Αρκετή. Σε εφαρμογή, λέει, του μνημονίου που υπέγραψε η χώρα με την Τρόικα, αγνοώντας ότι η έννοια της νησιωτικότητας, έννοια νομική, έννοια εφαρμοσμένη στα υπόλοιπα νησιά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προστασίας της ζωής και των συναλλαγών στα νησιά, γιατί εξορισμού η νησιωτικότητα, κυρίες και κύριοι, που προβλέπεται και από το ελληνικό σύνταγμα, σημαίνει τόπο δύσκολης εγκατοίκησης και με προϋποθέσεις δύσκολου του επιχειρήν του συναλλάσσεστε με όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν αυτές τις δυσκολίες και περί των οποίων δεν είναι ούτε τόπος ούτε η δυνατότητα να αναπτύξω. Σήμερα το πρωί, δύο απεργιακές κινητοποιήσεις από χθες η μία είχαν ως αποτέλεσμα των εργαζομένων να καταληφθεί το δημοτικό κτίριο, ενώ το κράτος το ελληνικό χρωστάει χρήματα, όχι η Δημαρχία, δεν ήταν εργαζόμενη στη Δημαρχία, αλλά το κράτος είναι μακριά στην Αθήνα. Και εδώ παραμένει μια ατελής κρατική παρουσία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, του Αιγαίου γενικότερα, με μοναδικό εκπρόσωπο του κράτους, τον δυστυχή, όποιος είναι αυτός ο θεσμός, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, άλλος κρατικός εκπρόσωπος δεν υπάρχει, το κράτος είναι πολύ μακριά. Και επειδή η Δημαρχία αυτή είναι λαϊκή Δημαρχία, και επειδή η Δημαρχία τούτη εδώ είναι δημοκρατική Δημαρχία, και επειδή η Δημαρχία τούτη εδώ, των 20 μηνών, δήμαρχος είμαι, είναι με την πλευρά των φτωχών και των εργαζομένων, τέθηκα επικεφαλής της προσπάθειας να τακτοποιήσω στον βαθμό που θα μπορούσα και νομίζω οδήγησα τα πράγματα σε μια διαδικασία προσέσεων τέλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή με την οποία παρακολουθήσατε και για τα άλλα πείτε και πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Μέρκελ, σας παρακαλώ πολύ. Από έναν δήμαρχο ο οποίος είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ιδέας, αγωνίστηκε ως βουλευτής, αλλά όχι με αδερφέ και μέχρι αυτού του σημείου, όχι μέχρι αυτού του σημείου, γιατί αλλιώς θα θυμηθώ ότι μας χρωστά το γερμανικό κράτος από το καιρό γερμανικής κατοχής 520 δισεκατομμύρια δολάρια. Κύριε, να μας τα δώσουν πίσω. Κύριε Λαζαρίδη, έχετε τον λόγο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πριν ξεκινήσουμε και μπούμε στην τρίτη ενότητα, θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο, ο οποίος θέλει να απονείμει στον κύριο Σουμάχερ κάποιο πιστοποιητικό δώρο. Κύριε Σουμάχερ. Ευχαριστώ τις κυρίες και τους κυρίους του πάνελ, τους προεδρεύοντες, έστω και κατά κατάχρηση του λόγου που μου έδωσαν ελάχιστο χρόνο συμπληρωματικό, να πω τα ακόλουθα. Αξιότιμε κύριε Σουμάχερ, στο όνομα όλης της ομάδος της οποίας ηγείστε, σας προσφέρει ο Δήμος Λέσβου αυτό το certificate, το πιστοποιητικό που μας έδωσε η UNESCO στις 20 Σεπτεμβρίου του διανυωμένου έτους, δυνάμει του οποίου στο πόρτο της Πορτογαλίας όλο το νησί μας επαναλαμβάνω,
νεκρή φύση. Τα απολιθωμένα της Ερεσού, Συγρίου, ένα δάσος τεράστιο, αλλά καλύτερα να μιλήσει ο καθηγητής, ο κύριος Ζούρος, περί αυτού. Και η ζωντανή πλεονασμός, ζωή μας, ένας πολιτισμός τεράστιος, αξίζει να προστατευθεί από τη UNESCO και για λόγους επιστημονικούς, επιστημονικός τουρισμός και τουρισμός των απλών ανθρώπων, τμήμα του κάλους αυτού, της μορφιάς αυτής, των σπιτιών μας στα χωριά, του τι τρώμε, το τι πίνουμε, πώς χορεύουμε, πώς πεθαίνουμε, πώς διασκεδάζουμε, πώς συμπεριφερόμαστε στην καθημερινή μας ζωή, είναι τόπος, καλός τόπος, να προστατευτεί από τη UNESCO και περιμένουμε μαζί με τις υποχρεώσεις, γιατί κάθε 4 χρόνια θα ελεγχόμαστε από τη UNESCO, να μείνει και ένα υλικό όφελος στον τόπο μας με τα αξιοθέατά του. Μεγάλη διάκριση, μοναδικό φαινόμενο όπου φτάνουν τα γεωγραφικά και διοικητικά σύνορα ενός νησιού, όλος ο τόπος αυτός να αναγνωριστεί ως Geopark και όχι μόνο με μονομένα κομμάτια όπως θα ήταν και είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα, κάποια ψηλά βουνά με ένα φαράγγι, ας πούμε, στο Βίκο ή στη Ρόδο η παλιά αγορά, αλλά μόνο η παλιά αγορά, στην Κρήτη, αλλά μόνο ένα-δυο βουνά της Κρήτης, εδώ ζωντανή και πεθαμένη, εδώ ένας πολιτισμός χιλιάδων χρόνων αναγνωρίζεται από τη UNESCO ως άξιος να προστατευθεί και τέτοιος είναι και ο ελαιώνας. Όσο και αν αμφισβητούνται τα 11 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και ό,τι συμβολίζει το κλαδί της ελιάς που στεφανότανε οι Ολυμπιονίκες, ό,τι σημαίνει το κλαδί της ελιάς ως σύμβολο ειρήνης, με χαρά λοιπόν η Δημαρχία, και μιλώ στο όνομα όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιότιμη κύριε Σουμάχερ, σας το προσφέρει με την υπόσχεση ότι η συνεργασία μας, η οποία αρχίζει από σήμερα επισήμως, σηματοδοτείται από τούτο εδώ το έμβλημα υπέρ των αμοιβαίων συμφερόντων και του λαού του Γερμανικού και του λαού της Λέσβου των Δημοτών μας και της Ελλάδος γενικότερα. Σας το προσφέρουμε συγκίνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στείλτε και τουρίστα. Ευχαριστώ πολύ. Και δύο λόγια από μένα, αξιωματή Δήμαρχε. Ελπίζω πραγματικά και ξέρω ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί. Εγώ θα μεταφέρω οπωσδήποτε αυτό το certificate στο κύριο Φούχτερ, που εκτιμάει και αγαπάει και την Ελλάδα. Και εγώ ξέρω την ομορφιά του νησιού, ξέρω τις ωραίες πίνακες του Διάφολου, ξέρω το Ουζάκι και ξέρω την ωραία μουσική του Μουβλουζέλη, που ήταν εδώ, αν θυμάμαι καλά, χωροφύλακα, και έκανα ωραία πείματα. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω πραγματικά ότι το νησό δεν έχει μόνο ελιές, έχει και μεγάλο πολιτισμό. Και εμείς, όπως σας το είπα και πριν, δεν θέλουμε να μιλήσουμε για τα πολιτικά, δεν μας ενδιαφέρει πολύ. Εμάς, αυτά που θέλουμε εμείς είναι μια συγχαρκημένη συνεργασία. Εμείς θέλουμε να, αν εσείς θέλετε συνεργασία σε ειδικά θέματα, είμαστε στην διάθεσή σας, μπορούμε να βρούμε μια ανταλλαγή γνώσεων και μπορούμε να βρούμε και λύσεις, μάλλον στο τομέα του τουρισμού, με και σε άλλα τομέα. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι δεν είναι τελευταία φορά που συναντηθούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε τώρα εδώ και έχουμε την δική σας υποστήριξη. Ξέρω ότι υλοποιείται και ξεχωριστά προγράμματα συνεργασίας με τους Δήμους, ναι, πάρα πολλούς Δήμους στην Ελλάδα, άνω των 100,
για τεχνογνωσία, για ζητήματα στενότερα από το συζητούμενο σήμερα. Για απορρίμματα. Το έχουμε απορρίμματα, αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και αλλού και αλλού, και έχουμε ανάγκη. Πάντως, για ένα να είστε βεβαίως. Τώρα ψήφινα, δεν σ' αφήνω. Εντάξει. Μπαίνουμε στην τρίτη ενότητα, ελιά, τουρισμός και εναλλακτικές προτάσεις. Έχουμε παραβεί κατά πολύ το πρόγραμμα χρονικά, οπότε ενοποιούμε την τρίτη ενότητα με το δεύτερο